Ευχαριστούμε. Τα πιο πολλά θέματα ήταν κοινά και καλύφθηκαν. Θέλω να πω απλώς έτσι, 2-3 γενικές παρατηρήσεις που απαντούν στα περισσότερα ερωτήματα. Το ένα είναι ότι η μνήμη δεν είναι ήρεμη και ενιαία, ούτως ή άλλως. Δηλαδή δεν χρειάζονται εμφύλοι πόλεμοι για να καταρκεματιστεί η μνήμη. Η μνήμη θρηματίζεται ανάλογα με τις ομάδες, με τα άτομα, το είπα και πριν. Και μάλιστα πολλές φορές και για παρελθόντα απομακρυσμένα. Δηλαδή εμφανίζονται συγκρούσεις, γιατί η βασική λέξη που θα χρησιμοποιούσα είναι σύγκρουση γύρω από τη μνήμη. Εμφανίζονται συγκρούσεις για γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να φαίνονται τελείως ασήμαντα για το παρόν. Μια περίπτωση ήταν τώρα με τα 100 χρόνια από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου δημιουργήθηκε ένα τεράστιο σκάνδαλο στη Σερβία, που ακόμη και ο ίδιος Πρωθυπουργός έκανε δηλώσεις, ο Κουστουρίτσα, γιατί για ένα βιβλίο που έλεγε ότι ενδεχομένως να ευθύνεται η Σερβία για το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Κάτι δηλαδή το οποίο σίγουρα δεν υπήρχαν επιζώντες, σίγουρα πριν από 4 χρόνια κανείς δεν το συζητούσε, επί μήνες μόνο αίμα δεν κύλησε, αλλά συμβολικά κύλησε αίμα στον δημόσιο χώρο γύρω από τη μνήμη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ να επαναλαμβάνω μια φράση. Δεν είναι το μέλλον που είναι απρόβλεπτο, είναι το παρελθόν που είναι απρόβλεπτο. Γιατί κάθε φορά, και εδώ έρχομαι στην ανακατασκευή, ο τρόπος που μιλάμε για το παρελθόν, ο τρόπος που σκεφτόμαστε για το παρελθόν, μπορεί να αλλάξει. Και μπορεί όσοι είμαστε μέσα σε αυτή την αίθουσα, για το ίδιο γεγονός, να έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό, αυτό θέλω να πω, γιατί κάποιος είπε αν σε μία επέτειο γιορτάζουμε με δεν νομίζω ότι είναι κατά ανάγκη κακό αυτό. Ούτε μπορούμε στο επίπεδο της πρόσληψης να ξέρουμε πώς προσλαμβάνει αυτός, ακόμη και αυτός που μετέχει στην επιτέλεση. Δεν ξέρουμε πώς προσλαμβάνει εκείνη τη στιγμή αυτή την σχέση με το παρελθόν. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο στοιχείο. Τώρα, για την κατασκευή και την ανακατασκευή, κύριε Μαντόγλου. Ανακατασκευάζω δεν σημαίνει ότι λέω ψέματα αναγκαστικά, έτσι. Όχι, το λέω γιατί υπάρχει, δεν το λέω για μας. Το λέω και για την δημόσια εικόνα που υπάρχει γύρω από τη χρήση του όρου ανακατασκευή του παρελθόντος. Πίσω από αυτό τον όρο, όταν χρησιμοποιείται, υπάρχει γενική εντύπωση ότι διαστρεβλώνουμε, πολύ συχνά ίσως και σκόπιμα, αυτό το παρελθόν, με κάποιους σκοπούς. Ενώ αυτό δεν ισχύει. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να το ανακατασκευάσουμε το παρελθόν, γιατί δεν μπορούμε αλλιώς να το νοηματοδοτήσουμε. Η δουλειά δηλαδή του ιστορικού είναι να δώσει νόημα σε αυτό το παρελθόν. Και αυτή η νοηματοδότηση έχει χάσματα, σίγουρα. Δεν είναι ενιαία. Αυτό είναι και το δύσκολο. Πώς μπορείς να δώσεις ζωή στους νεκρούς? Αυτή είναι η δουλειά του ιστορικού. Θα πρέπει να σκεφτεί αυτούς τους νεκρούς ανθρώπους, τι σκέφτονταν, πώς ενεργούσαν, να δώσει δηλαδή, να μπορέσει να δώσει νόημα στις ζωές κάποιων ανθρώπων που δεν υπάρχουν πια. Και ο ρόλος της εξουσίας ίσως δεν έγινε κατανοητός. Δεν μίλησα για την αποτελεσματικότητα του εξουσιαστικού ελέγχου πάνω στη μνήμη. Εγώ μίλησα για ένα πρόγραμμα ελέγχου της μνήμης, το οποίο εκπορεύεται συνήθως από αυταρχικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι αποτελεσματικό. Το αντίθετο. Επί χρόνια, σε πολλά καθεστώτα, υπήρχε ο νόμος της σιωπής, δημόσια δεν μπορούσαν, αλλά στο τραπέζι, με κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες, η γιαγιά και ο παππούς διηγούνταν και τα εγγόνια μάθαιναν. Και αυτό μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά. Αυτό υπάρχει. Γι' αυτό μίλησα και για ένα είδος αντίστασης απέναντι στην καταπιεσμένη μνήμη. Έτσι. Λοιπόν, αυτό υπάρχει. Αλλά και αυτή η μνήμη είναι μια μνήμη επιλεκτική.
Γιατί όλες αυτές είναι επιλεκτικές διαδικασίες. Προσπαθήστε να θυμηθείτε τι έγινε πριν 2 μέρες. Δεν τα θυμόσαστε όλα. Το γιατί μπορούμε να το ψάξουμε. Μπορεί να είναι και απλώς τυχαίο, έτσι. Μία από τις ασκήσεις που κάνουμε σε καθηγητές ιστορίας, σε φοιτητές ιστορίας, για την πιστικότητα της μαρτυρίας του αυτόπτη μάρτυρα, είναι να τους βάλουμε να γράψουν τη χθεσινή μέρα, να διηγηθούν τη χθεσινή μέρα. Ακριβώς για να θέσουμε υπό αμφισβήτηση την αυθεντία του αυτόπτη μάρτυρα. Λέμε, μα αφού ήταν εκεί. Ναι, αλλά όταν γίνεται το δικαστήριο για το αυτοκινητιστικό δυστύχημα, μπορεί να έχει 3 διαφορετικά. Ήταν εκεί. Δεν λέει ψέματα συνειδητά. Άρα αυτό τι μας λέει. Μας λέει ότι και ο μάρτυρας μπορεί να ψεύδεται, το βάζω σε εισαγωγικά, έτσι, γιατί η μνήμη είναι επιλεκτική τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Δεν ξέρω αν έχω κάτι άλλο. Νομίζω ότι απάντησα στα περισσότερα. Για την ανακατασκευή. Στα μνημεία ανακατασκευάζουμε. Καθαρά και εξάστερα. Δηλαδή, η επιλογή της ανασύστασης, της μορφής της αρχαίας αγοράς στο κέντρο της Αθήνας, είναι μια απόλυτη ανακατασκευή με την οπτική της δεκαετίας του 50. Με όρους υποτεχνίας, για να γίνω λίγο προβοκάτορας. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε ως αρχαία αγορά της Αθήνας δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική ιστορική πληροφορία της αρχαίας αγοράς της Αθήνας. Είναι άλλο, είναι ένα δημιούργημα της εποχής μας, για λόγους που μπορούμε να σας αναζητήσουμε. Δεν μοιάζει με την ανακατασκευή των λαών της Ανατολής, όπου η παγόδα του ουρανού στο Πεκίνο ανακατασκευάζεται κάθε γενιά μέχρι και το τελευταίο της καρφή, όμως με τον ίδιο τελετουργικό τρόπο και τα ίδια υλικά και συνεχίζει να είναι παγόδα. Είναι άλλη αντίληψη, η αντίληψη της αυθεντικότητας εκεί, του πρωτότυπου. Εκεί δεν έχουν την έννοια του πρωτότυπου, αλλά του τελετουργικού ενιαίου συνεχώς. Εδώ βάζουμε τη δικιά μας πινελιά και πάρα πολύ συνειδητά. Και νομίζω ότι αυτό αξίζει να το διακρίνουμε. Αυτή την αντίστοιχη υλική ανακατασκευή για τον ακροατή που ρώτησε, που έκαναν οι Αμερικάνοι και η αρχαιολογική σχολή και ο Τραβλός και πολλοί άλλοι την δεκαετία του 50 στην αρχαία αγορά, την κάνουμε και με ψηφιακές ανακατασκευές στην εποχή μας. Θα δείτε διάφορα πολύ ωραία βίντεο που δείχνουν στο διαδίκτυο την Ακρόπολη, η οποία δεν έχει καμία σχέση, την Ακρόπολη του 5ου αιώνα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την Ακρόπολη του 5ου αιώνα. Μια καταπράσινη Αθήνα με λαμπρά μαρμάρινα μνημεία επάνω στο λόφο και με μια εικόνα η οποία σίγουρα δεν ήταν αυτή όταν ο Παρθενώνας ήταν όπως ήταν. Αντίθετα, η ψηφιακή τεχνολογία μας έχει ανοίξει πολλούς δρόμους στον εντοπισμό, στην καταγραφή, στην αποτύπωση και στην αποκατάσταση, πάρα πολλούς δρόμους. Μας δίνει δυνατότητα εισαγωγής τεράστιων όγκων δεδομένων στις έρευνες, όταν έχουμε δυνατότητα πια να απεικονίσουμε το υπέδαφος, να βρούμε την αρχαία πόλη 50 πόντους ένα μέτρο κάτω από τη γη και να μπορέσουμε να, χωρίς να ανοίξουμε, χωρίς να ανασκάψουμε, να έχουμε την εικόνα της αρχαίας Τανάγρας, για παράδειγμα, ολόκληρης. Έτσι. Ή όταν έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε εκατομμύρια δεδομένα από τα θράψματα του Παρθενώνα, προκειμένου να ανασυστήσουμε το παζλ της αποκατάστασης του μνημείου, νομίζω ότι αυτοί οι δρόμοι είναι δρόμοι και που τους θέλουμε και που μας ανοίγουν. Όμως, παρόλα αυτά, ο ανθρώπινος παράγων επάνω σε αυτή τη διαδικασία της έρευνας και της τελικής επιλογής συνεχίζει να είναι ο ανθρώπινος παράγων, ίσως η χαόδης μορφή των υπολογιστών, να μας έχει αλλάξει το μυαλό μας ή σίγουρα μας έχει αλλάξει το μυαλό μας και μας κάνει να βλέπουμε λίγο πιο περίπλοκα και λίγο πιο κοντά στη θεωρία του χάους και στις σχετικές έτσι νεφελώδεις αντιλήψεις, και το νεφελώδεις δεν το λέω με την παλιά αρνητική έννοια, το εννοώ με την έννοια του cloud που χρησιμοποιούμε σήμερα,
νυφελώδεις αντιλήψεις για το πώς προχωράνε τα πράγματα, η ιστορία, τα μνημεία, πώς θα ζούνε, πώς θα είναι και όλα αυτά. Και είναι χαρακτηριστικό το ότι ξεκινήσαμε συζητώντας για έναν σκληρό δίσκο ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή για να περιγράψουμε και όχι χρησιμοποιώντας τη μετάχρηση, το παλύμψης, το γραπτό και χάρτινο δηλαδή τεκμήριο. Άλλες ερωτήσεις. Στον κύριο Λιάκο μία ερώτηση ήθελα. Εάν, κύριε Λιάκο, θεωρείτε ότι η λύθη είναι η άλλη όψη του νομίσματος της μνήμης, αν θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε αυτό, και αν υπάρχει κάτι τέτοιο, μιλήσατε για πολιτικές μνήμης, αν μπορούμε να μιλήσουμε για πολιτικές λύθεις και αν υπάρχουν μηχανισμοί αντίστασης στις πολιτικές λύθεις. Ευχαριστώ. Πάμε και άλλες, θα απαντήσω. Ναι. Γεια χαρά. Μια τελευταία ερώτηση, πολύ σύντομη, στον κύριο Μπελαβίλα. Δηλαδή, στην ερώτηση, ποιος και πώς ορίζει την ιστορική μνήμη, ο αρχιτέκτονας ορίζει την ιστορική μνήμη. Αναρωτιέμαι και έχω υπόψη μου όχι μόνο αυτά που είπατε, αλλά και τα άλλα παραδείγματα που μπορούμε να δώσουμε. Γιατί είναι ένας ρόλος τον οποίο εμείς δεν τον ξέρουμε πολύ καλά. Το ρόλο του αρχιτέκτονα στο πώς ορίζει την ιστορική μνήμη. Την απεικόνισή της ορίζει, όχι τη μνήμη. Να σας ρωτήσω, εντάξει, τη θεραπεύσαμε την ιστορική ενοχή καίγοντας τους φακέλους. Από τότε υπάρχει κάποια εθνική στρατηγική για το πώς θα κρατάμε μνήμη εθνική. Σε εθνικό επίπεδο μιλάτε. Και... Όχι, όχι, μην... όχι, όχι, όχι. Αφήστε τα αυτά, αφήστε τα αυτά. Όχι, αφήστε τα αυτά. Γιατί υπάρχει και ο αντίλογος. Εγώ είχα πάθει αμνησία και ήθελα να ανατρέξω στο παρελθόν να ψάξω ένα κομμάτι της ιστορίας μου. Και καταστρέφοντας εκείνους τους φακέλους, τώρα πάντα μιλάω για μνήμη, κάποιος επέλεξε, έβαλε ένα κριτήριο και μου έκαψε ένα κομμάτι της ιστορίας μου. Και με κάποιο άλλο κριτήριο διατήρησε την ιστορία χιλίων ανθρώπων. Γι' αυτό σας λέω, θεραπεύτηκε εκείνη η ιστορική ενοχή. Από τότε, εθνικά, πολιτιακά, υπάρχει στρατηγική. Σαν πολιτεία. Ενεργά αρχεία. Υπάρχει άλλη ερώτηση ή... Θέλει ο κύριος εδώ. Σύντομα. Είπε ο κύριος Λιάκος, μίλησε για την επίσκεψη του Willy Brandt στο Auschwitz. Εγώ έχω να, ως μια προσπάθεια να απολογηθεί για τα εγκλήματα που έκαναν οι Γερμανοί. Εγώ έχω μια προσωπική, να καταθέσω μια προσωπική εμπειρία που έγινε μπροστά στα μάτια μου. Το 1985 ταξίδευα στην Πολωνία, στο Auschwitz, που οι Πολωνοί το λένε Onswitz, και μπροστά στα μάτια μου κάποιες γριές Πολωνέζες πετροβόλησαν γερμανικό αυτοκίνητο. Με γερμανικές πινακίδες αυτοκίνητο. Θέλω να πω, δηλαδή, οι άνθρωποι δεν ξεχνούν τόσο εύκολα. Δεν ξεχνούν οι άνθρωποι, ούτε μπορούν ποτέ οι Πολωνοί να ξεχάσουν τη σφαγή του Κατίνα, ας πούμε. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ήθελα να ευχαριστήσω όλους για τις εισηγήσεις. Ήταν πάρα πολύ ωραίες. Ήθελα όμως να ρωτήσω, πού βρίσκεται η αλήθεια στην ιστορία. Δηλαδή, αν κάποιος απλός άνθρωπος... Τελευταία μας τη φυλάγατε θέλω, την ερώτηση. Που θέλω να διαβάσω, πού θα ανατρέξω. Υπάρχουν τόσες πολλές συνιστώσεις. Θέλω, ας πούμε, ένα βιβλίο που θα μπορώ να διαβάσω και θα είναι πραγματικά ιστορία, όχι μια ιστορία που την έχουν γράψει ιστορικοί κατά το δοκούν τους, όπως τους έχετε διδάξει να γράφουν την ιστορία. Πού είναι η πραγματική ιστορία? Ποια είναι η πραγματική αλήθεια? Ευχαριστώ. Νομίζω μετά αυτή την ερώτηση μπορούμε να δώσουμε 2 ώρες παράταση στη συζήτηση. Και επίσης... Σαν παράδειγμα,
όταν ένας υπουργός, παραδείγματος χάρη, φεύγει από το γραφείο του και φεύγει όλο το γραφείο του μαζί, υπάρχει ιστορική μνήμη? Αυτό. Λοιπόν, αναφορικά με τη λύθη και την μνήμη, σαφώς η λύθη είναι η... Δηλαδή, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς λύθη. Η λύθη είναι απαραίτητη, είναι αναγκαία. Και θυμίζω εδώ την περίφημη, ένα πολύ ωραίο διήγημα του Μπόρχες, «Φούνες ελ μεμοριόζο», «Φούνες ο μνήμων», ο οποίος είχε χτυπήσει στο κεφάλι, εν πάση περιπτώσει, και αντί να πάθει αμνησία, έπαθε υπερμνησία. Με αποτέλεσμα να μην θυμάται όλα τα γεγονότα της ζωής του, αλλά να θυμώνει με κάθε γεγονός που θυμότανε. Θυμόταν, παραδείγματος, ότι όταν ήταν τριών χρονών, εν πάση περιπτώσει, το αδερφάκι του είχε πάρει την μπάλα και θύμωνε. Και θύμωνε με όλα τα ζητήματα αυτά. Δεν μπορούσε να ζήσει, τέλος πέθανε ο Φούνες, ο καημένος. Λοιπόν, και το συμπέρασμα είναι ότι η λύθη είναι απαραίτητη. Επομένως, η ίδια η μνήμη είναι μία συνέρεση ανάμεσα στη λύθη και στην μνήμη. Και βέβαια, εκτός από αυτές τις φυσικές διαδικασίες που αναγκαστικά θα πρέπει να ξεχνάμε, υπάρχουν και πολιτικές της λύθης. Και σκόπιμες πολιτικές λύθης. Και δεν είναι κακές αυτές οι πολιτικές λύθης. Αν δηλαδή κάποιος έχει διαπράξει ένα έγκλημα μικρός, θα πρέπει συνέχεια να είναι στιγματισμένος και να θυμόμαστε οι πάντες ότι αυτός έχει διαπράξει, κάποια στιγμή θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Οι κοινωνίες για να μπορέσουν να επιβιώσουν θα πρέπει να ξεχνάνε διάφορα πράγματα. Ξέρετε πόσα πράγματα από την ελληνική ιστορία έχουμε ξεχάσει. Για φανταστείτε τους Μίλιους να μην ξεχνάνε ότι κάποτε τους έσφιξαν οι Αθηναίοι και όποιοι Αθηναίοι πηγαίνουν να επιβιβαστούν στη Μήλο, ας πούμε, να τους πετροβολούν. Δεν είναι, πρέπει να τον ξεχάσει. Λοιπόν, επομένως υπάρχει πολιτική λύθης και πολλή μνήμη. Και όπως είναι όλες οι πολιτικές, υπάρχουν πολιτικές, εν πάση περιπτώσει, οι οποίες είναι πολιτικές οι οποίες βοηθούν το κοινωνικό σώμα να επιβιώσει και πολιτικές βεβαίως κακόβουλες οι οποίες είναι στην υπηρεσία καθεστώτων, τα οποία θέλουν να κυριαρχήσουν μέσω της λύθης και κυρίως της χειραγώγησης. Αλλά εδώ υπάρχει και το παιχνίδι είναι ανοιχτό ανάμεσα στη μνήμη και στη λύθη. Ούτε μονόπλευρα πρέπει να βλέπουμε τη μνήμη, ούτε μονόπλευρα βέβαια πρέπει να βλέπουμε ότι όλα θα πρέπει να ξεχαστούν. Τώρα, αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα που έθεσε ο κύριος, ο οποίος αναφέρθηκε στην ενεργό μνήμη, την σημερινή, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και ίσως έθεσε και το πρόβλημα, όταν οι υπουργοί ή οι πρωθυπουργοί φεύγουν και παίρνουν όλο το γραφείο μαζί τους. Πράγματι, δεν υπάρχει μια πολιτική μνήμη. Υπάρχουν βέβαια τα γενικά αρχεία του κράτους, αλλά η πολιτική αυτή είναι περιορισμένη. Και μάλιστα, εγώ ως ιστορικός, η εμπειρία μου είναι η εξής, ότι όσο περισσότερο φτάνουμε προς τη σύγχρονη εποχή, αρχίζοντας από την οθωνική εποχή, στην οθωνική εποχή βλέπει κανείς ταξινομημένα τα πράγματα. Λιγότερο το χαρτί, λιγότερες υπηρεσίες, πιο τακτοποιημένα τα πράγματα. Αλλά φτάνοντας στο σήμερα, βλέπει κανείς αυξανόμενες δυσκολίες του να βρει αρχιακά κατάλοιπα, ακόμη και δημοσιευμένες πηγές. Υπήρχε μάλιστα ένας νόμος επί Γεωργίου Ράλη, ο οποίος ήταν, ζητούσε από τις υπηρεσίες να καταστρέψουν υλικό προκειμένου να ανοίξουν χώρο, λόγω στενότητας χώρο. Ξέρετε, τις καταστράφηκε εκείνη την περίοδο. Πάρα πολλά στοιχεία. Δηλαδή, ολόκληρες σειρές στοιχείων. Όχι της περίοδου, παλιότερων περίοδων. Παλιότερων περίοδων. Κοιτάξτε, το πρόβλημα των στοιχείων τώρα δεν είναι τόσο απλό. Γιατί βεβαίως τώρα αυτά περνάνε στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι υπολογιστές είναι τώρα μια διαδικασία πώς αφενός μεν θα διατηρηθεί το υλικό αυτό. Γιατί καθώς τεχνολογικά αλλάζει, μεγάλο μέρος αυτού θα χαθεί. Αλλά είναι και ζήτημα πια ότι αν για παλιότερες εποχές οι πληροφορίες ήταν σπάνιες και μπορούσαν κατά κάποιο τρόπο να γίνουν αντικείμενο διαχείρισης, σήμερα οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές. Είναι δηλαδή ένας
μια θάλασσα απέραντη πληροφοριών. Επομένως, τα ζητήματα αυτά, αρχείο, μνήμη και λήθη, στο μέλλον θα τεθούν αρκετά διαφορετικά από ό,τι τα θέτουμε τώρα. Αυτό νομίζω. Δεν είναι κάτι το απλό. Και αυτό αφορά για τους, για τους φακέλους. Ξέρετε, όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο των φακέλων, εγώ ήμουν από αυτούς που είχαν αντιταχθεί και δημόσια και τα λοιπά. Μετά, όταν διαπίστωσα πώς χρησιμοποιήθηκαν οι φάκελοι στην Πολωνία, στην Ουγγαρία και τα άκουσα από συναδέλφους εκεί που δηλητηρίασαν ολόκληρες κοινωνίες, ακόμη και στη Γερμανία, συνεχίζουν να δηλητηριάζουν ακόμη και τώρα, σκεφτόμουν και ήταν ένα ζήτημα αν το συμφέρον των ιστορικών να πάρουν πληροφορίες είναι πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας, εν πάση περιπτώσει ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να ειρηνεύσει. Και αυτό είναι το ζήτημα, το αντικείμενο και της transitional justice, αυτής της, των σπουδών γύρω από την δικαιοσύνη, την μεταβατική δικαιοσύνη, που λένε το εξής, σε μια κοινωνία που έγινε ένας εμφύλιος πόλεμος. Τελειώνει. Τι κάνεις μετά, ποιους δικάζεις και ποιους αφήνεις. Χρειάζεται μια ισορροπία. Εάν πάρεις μόνο την δικαιοσύνη, αρχείως δικαιοσύνη, μπορεί αυτή η κοινωνία να μην ειρηνεύσει ποτέ. Εάν πάρεις μόνο την αρχή της ειρήνευσης, τότε θα υπάρχει ένα αίσθημα αδικίας, το οποίο δεν θα έχει ικανοποιηθεί. Επομένως, όλα αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα πολιτικής, και όταν λέω είναι ζητήματα πολιτικής, είναι ζητήματα εκτίμησης, δηλαδή και εκτίμησης που παίρνει τόσο υπόψη του τόσο ορισμένες αρχές, όσο όμως και τη συγκεκριμένη κατάσταση στο συγκεκριμένη χώρα για να λυθούν. Τελειώνουμε το Auschwitz, με τους Πολωνούς που πετροβολούσαν το αυτοκίνητο γερμανικό. Κοιτάξτε, στην Πολωνία είναι σύνθετη κατάσταση. Γιατί πολλοί Πολωνοί είχαν συμμετάσχει στο κυνήγι των Εβραίων, όπως είχαν συμμετάσχει από την άλλη μεριά και στις εξεγέρσεις της Βαρσοβίας κτλ. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα, το οποίο έχει και την αντιγερμανική του πλευρά, αλλά έχει και την αντιεβραϊκή του. Βεβαίως, στην Πολωνία έκτοτε διαμορφώθηκε ένα αφήγημα, το οποίο είναι αντιγερμανικό, αλλά δεν αναγνωρίζει την ευθύνη των Πολωνών απέναντι στις καταδιώξεις των Εβραίων. Και όχι μόνο στην Πολωνία, σε όλη την Ανατολική Ευρώπη. Είμαστε στην Ρίγα της Λετωνίας και θυμάμαι ότι μας είχαν κάνει μια ξενάγηση πόσο κακή, εν πάση περιπτώσει, πώς εξοδότησαν οι Εβραίοι. Και μόνο στο τέλος ο Εβραίος φύλακας του μουσείου μου λέει: αυτοί που τα λένε αυτά, ξέρεις τι έχουν κάνει, αυτοί τους κυνηγούσαν με ρόπαλα και τους σκοτώναν τους Εβραίους. Είναι σύνθετα ζητήματα αυτά. Και γι' αυτό το λόγο είναι, κυρία μου, πάρα πολύ δύσκολο να πείτε κανείς ότι θα βρείτε την ιστορία μόνο σε ένα βιβλίο. Ενδεχομένως θα πρέπει να μπείτε στον κόσμο της ιστορίας και εκεί υπάρχουν έγκυρα, υπάρχουν βιβλία τα οποία μπορείτε περισσότερο να βασιστείτε, λιγότερο. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι οι διαφορές στην ιστορία δεν είναι υποκειμενικές. Εγώ έχω την αλήθεια μου, εσύ έχεις την αλήθεια σου, ο άλλος την αλήθεια του. Είναι περισσότερο πολιτισμικές, δηλαδή και οι εποχές αλλάζουν και αλλάζουν τα ενδιαφέροντά μας και το τι ακριβώς ζητούμε, τι εστί είναι αλήθεια. Λέμε, να βρω την αλήθεια. Ποια αλήθεια? Τι είναι ακριβώς, τι ορίζω ως αλήθεια, τι θέλω να βρω ως αλήθεια, επομένως. Αλλά και όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζαμε, οι επιμέρους απόψεις, έχουν να κάνουν με το ζήτημα αυτό της αλήθειας. Βεβαίως, αυτό δεν είναι κάτι από το οποίο θα πρέπει να παραιτηθούμε. Να πούμε, δεν μπορώ να βρω την αλήθεια, επομένως ό,τι μου σερβίρουν είναι εξίσου δυνατό. Όχι, δεν είναι έτσι. Απλώς θα πρέπει να μπω μέσα σε αυτόν τον κόσμο, μέσα σε αυτή την προβληματική, η οποία και προσπαθεί να καταλάβει τι έγινε, εντάξει, αλλά και να δει και τις διαφορετικές πλευρές που αντιλαμβάνονται τι έγινε και πώς αυτό που έγινε αλλάζει